κάτι σκάνδαλα να ύπτανται. Και όταν ακούμε από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να λένε να μιλούν για σκευωρία, αυτό το υιοθετείτε, είναι η επίσημη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας, του πρώτου σκευωρίας. Ούτως ή άλλως έχουμε τοποθετηθεί μέσα στη Βουλή γι' αυτό. Και αν μιλούσαμε, ξέρετε, περίπου ένα χρόνο και δύο μήνες πριν, έτσι, και γινόταν στη Βουλή εκείνη η περιβόητη έτσι συζήτηση, πρέπει να ήσασταν παρόν, κυρία Σαρακιώτη, για το θέμα των 10 πολιτικών που στήθηκαν 10 διαφορετικές κάλπες για το αν θα συσταθεί τελικά επιτροπή για τον καθένα από αυτούς. Και ξανά στείλε η Βουλή, μην έχοντας κανένα στοιχείο, γιατί ούτως ή άλλως μίλησαν για αρμοδιότητα, ούτε καν μπήκαν στην ουσία. Ξαναπήγε λοιπόν στη δικαιοσύνη και προκύπτει λοιπόν μία τεράστια έτσι, προσπάθεια μεθόδευσης από πλευράς κυβέρνησης του θέματος του Νοβάρτης. Θα ακούτε πολύ Νοβάρτης. Θα ακούτε και πάρα πολλά θέματα. Και δεν είπατε για την ακροδεξιά, κύριε Σαρακιώτη, σήμερα που συνήθως έτσι η Νέα Δημοκρατία θα έλεγα τέμνει προς την ακροδεξιά. Είναι τα συνήθη, όχι, τα συνήθη επιχειρήματα. Τα συνήθη επιχειρήματα τα οποία. Εμείς τουλάχιστον λέμε για την Ελλάδα, όχι για τη Βενεζουέλα. Τα συνήθη επιχειρήματα. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα του δημοκρατικού, ξέρετε, του δημοκρατικού ήθους και της δημοκρατικότητας και το τι διέπει. Τις αρχές του κυβερνώντος κόμματος. Με αντιπρόεδρο τον κύριο Γεωργιάδη. Σας ενδιαφέρει η δημοκρατία. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Με τον Πατακό. Εσείς αυτή τη στιγμή κατηγορείτε τον αντιπρόεδρό μας ως αντιδημοκράτη. Άνθρωπος ο οποίος παίρνει αυτόγραφα από τον Πατακό, εντάξει, δεν νομίζω να είναι και ο πλέον δημοκράτης. Ή όπως ο κύριος Βορύδης, ο οποίος ανέλαβε την ηγεσία μετά τον κύριο Μιχαλολιάκο, ακροδεξιάς οργάνωση. Με συγχωρείτε, δεν είναι και ο πλέον δημοκράτης. Τιμούν το κοινοβούλιο, τιμούν τις δημοκρατικές διαδικασίες και πάντα σε οποιοδήποτε δημοκρατικό διάλογο συνεισφέρουν κάθε φορά με προτάσεις και με το στυλ του καθένα, ξέρετε. Με το και κάνα τσεκούρι να υπάρχει. Διαφορετικό ύφος, εγώ έχω διαφορετικό ύφος, ο καθένας συνεισφέρει με το ύφος στο διάλογο. Ο κύριος Πολάκης, παραδείγματος χάρη, συνεισφέρει με ένα συγκεκριμένο στυλ στο δημόσιο διάλογο. Άρα, αντιλαμβάνεστε, για να συνεχίσω αυτό το οποίο είπατε για τη ρίση του κ. Θεοδωρικάκου, είναι απόλυτα σίγουρο ότι όταν τελειώνουν τα επιχειρήματα και όλες οι ιστορίες που θα μπορούσε να παράξει ο ΣΥΡΙΖΑ περί μιας θετικής πορείας της οικονομίας, που μακάρι να την είχαμε. Όποιος αγαπάει την πατρίδα του, δεν θέλει αυτή τη στιγμή να βλέπουμε την Ελλάδα, δεν θέλει να βλέπει την Ελλάδα να πηγαίνει με ρυθμούς που δεν αξίζουν στην προσπάθεια και στην ταλαιπωρία των Ελλήνων πολιτών. Αλλά συγχρόνως πρέπει να είναι προετοιμασμένοι οι Έλληνες πολίτες ότι οι τελευταίες μέρες εκλογικής διαδικασίας προς τις ευρωεκλογές θα έχουν δυστυχώς ένα σκληρό ροκ. Εμείς θα είμαστε εκεί και να απαντάμε στις προκλήσεις, αλλά κυρίως να παρουσιάσουμε το θετικό μας πρόγραμμα. Αυτό κάνουμε σήμερα. Παρουσιάζουμε το πρόγραμμα μας για τις υποδομές. Κυρία Ζαχαράκη, εγώ κατάλαβα ότι ελπίζω να μην ανακοινώσετε κατά υπουργείο που υπάρχει. Όχι, θα ανακοινώσουμε όμως ότι θα συνδέσουμε. Όχι το ψηφιακή πολιτική. Θα συνδέσουμε την Ηλίκη με την Ελευσίνα, ένα νέο έργο πολλών χιλιόμετρων που θα αποσυμφορήσει την Αττική, θα αποσυμφορήσει και την κίνηση στον Κηφισό. Είναι πολύ σημαντικές προτάσεις που θα ανακοινωθούν. Και το αεροδρόμιο στο Καστέλι, μην το ανακοινώσετε. Εγώ ούτε πάντως θυμάμαι πάντως ότι στις ιδιωτικοποίησεις των αεροδρομίων δεν τις ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ. Απλά τώρα πηγαίνει και φωτογραφίζεται σε όλα τα αεροδρόμια τα οποία υπεγράφει σύμβαση. Ανοίξατε πολλά θέματα και δυστυχώς ο χρόνος δεν μας βοηθάει. Θα ξανάρθουμε να τα λύσουμε. Κύριε Σαρακιώτη. Δύο κουβέντες μόνο. Για τη χώρα η οποία περνά δεινά και τα λοιπά και την έχουν βρει η λοιμή και καταποντισμοί επί ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ διαβάζω στο οικονομικό περιοδικό το Forbes ότι το ελληνικό χρηματιστήριο είναι το καλύτερο στην Ευρώπη το 2019. Διαβάζω ότι η χώρα μας στην παγκόσμια κατάταξη ανταγωνιστικότητας βρισκόταν το 2013 στην 96η θέση και πλέον βρίσκεται στην 57η. Έχει ανέβει 40 ολόκληρες θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη ανταγωνιστικότητας. Οι εξαγωγές καταγράφουν ρεκόρ. Ο τουρισμός καταγράφει ρεκόρ. Η ανεργία έχει πέσει 10 μονάδες. Αν θυμούνται το 2014 και μιλούν για καταστροφή, ζούμε στο 2019 και η χώρα αλλάζει σελίδα. Κύριε Σαρακιώτη, κυρία Ζαχαράκη, σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε στην άλλη διάθεση. Με την επόμενη ευκαιρία να σας έχουμε κοντά μας, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.